Αγωνία, συγκίνηση, ανακούφιση και περηφάνεια για την κατάκτηση από την Άννα Κορακάκη του χρυσού μεταλλίου στο πιστόλι 25 μέτρων. Ενθουσιασμός για το δεύτερο μετάλλιο σε εθνικό επίπεδο από την ίδια αθλήτρια. Συγκίνηση για το απίστευτο επιτεύγμα της χρυσής 20χρονης από τη Δράμα, εάν αναλογιστεί κανείς πως έφτασε σε αυτό το σημείο, υπό ποιες συνθήκες κατάφερε και ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Την ίδια ώρα στο πατρικό της σπίτι στη Δράμα, η μητέρα της Φωτεινή και ο αδερφός της Διονύσης, καθώς και λιγοστοί φίλοι και συγγενείς, παρακολουθούσαν με μεγάλη αγωνία την προσπάθεια της Άννας στον τελικό. Καθώς διαμορφώθηκε το τελικό 8-6, στον τελικό απέναντι στην Γερμανίδα Μόνικα Κάρς, ένα τεράστιο χαμόγελο γεμάτο ενθουσιασμό και απερίγραπτα συναισθήματα διακατέχει την Παγκόσμια Ολυμπιονίκη. Είναι η στιγμή που ξεκινά μαζί με την ελληνική εξέδρα να πανηγυρίζει έξαλλα για το απίστευτο κατορθώμά της. Είναι η στιγμή που θα τρέξει στην αγκαλιά του πατέρα και προπονητή της για να τον αγκαλιάσει και να απολαύσουν από κοινού τους κόπους ετών ολόκληρων, ζώντας μοναδικές στιγμές. Την ίδια ώρα που το σπίτι της Άννα στη Δράμα έχει γεμίσει με δάκρυα χαράς και ξέφρενους πανηγυρισμούς. 3-2. Η Άννα Κορακάκη είναι η χρυσή Ολυμπιονίκη στο πιστόλι 25 μέτρων, νικώντας έναν αγχωτικό τελικό με 8-6 και η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, κάνοντας περήφανους όλους τους Έλληνες. Μετά από 4 χρόνια πόσα. Δεν μπορώ να πω. Άννα, η νέα γενιά της χώρας μας γράφει με χρυσά γράμματα την ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Το αντιλαμβάνεσαι. Καλούς αγώνες, αλλά να την ακούσω λίγο. Δεν μπορώ να την περιγράψω, δεν μπορώ. Πραγματικά αυτό έλεγα τώρα μέσα και στους συναδέλφους σας, δεν βρίσκω λόγια. Άννα, η νέα γενιά της χώρας μας γράφει με χρυσά γράμματα την ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Αυτή τη στιγμή όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ. Τι να πω, απλά ελπίζω αυτό το μετάλλιο και το μετάλλιο που πήρα δύο μέρες πριν στο αεροβόλο πιστόλι. Δεν το ξαναπετύχει άλλη Ελληνίδα αθλήτρια. Δύο μετάλλια στην ίδια Ολυμπιάδα. Αυτό δεν το ήξερα, οπότε με κάνετε ακόμα πιο χαρούμενη τώρα. Ελπίζω να είναι το έναυσμα για τα νέα παιδιά να έρθουν στο σκοπευτήριο, να έχουμε και άλλους σκοπευτές, να έχουμε και άλλους πρωταθλητές. Μακάρι. Μάζω. Δεν είμαι μόνο περήφανη, τη θαυμάζω. Θαυμάζω και την Άννα και τον Τάσο για αυτό που καταφέραν. Και περισσότερο τους θαυμάζω για την επιμονή σε αυτή την προσπάθεια, γιατί οι δυσκολίες που είχαν πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια ήταν για τον μέσο άνθρωπο ανυπέρβλητες. Να ρωτήσουμε αν υπήρχε βοήθεια από την Ομοσπονδία και γενικώς από την τοπική κοινωνία. Όχι, και τις περισσότερες φορές μπορεί να εμποδίστηκαν κιόλας. Όχι απλά να μην βοηθήθηκαν,
αλλά να μπήκαν και εμπόδια στην εξέλιξη. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Είδαμε εκείνο να σπάσει όταν έκανε δηλώσεις. Λογικό δεν είναι. Είναι ξεχυλίζουν τα συναισθήματα, είναι απερίγραφα. Είναι... Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω τι ακριβώς έχει κάνει, αλλά... Γιατί προπονείσαι μαζί της περίμενες, 2 μετάλλια, 20 χρονών, 19. Η αλήθεια είναι ότι στη μαμά μου το είχα πει ότι πιστεύω ότι θα μπει και στους 2 τελικούς και ότι άμα μπει στους τελικούς δεν πρόκειται να χάσει κάποιον από τους 2, ότι θα πάρει μετάλλιο. Α, το έχεις προβλέψει. Ναι, τι το είχα πει. Στην ίδια το είπες. Στην ίδια δεν ήθελα να το πω για να μην την φορτίσω ακριβώς. Είμαστε χαρούμενοι, περήφανοι και για την Άννα και για τον Τάσο. Το αξίζαν και οι δύο. Καταφέραν κάτι δύσκολο, αλλά αποδείξαν ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ποιο είναι το μυστικό αυτό το κοριτσιό? Το μυστικό είναι ότι είναι μεγάλο ταλέντο και ο Τάσος ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Κάτι που δεν κατάφερε ο Τάσος στην πορεία του, το κατάφερε μαζί με το παιδί του. Μιλήσατε καθόλου με τον Τάσο? Ναι, μιλήσαμε πριν τον τελικό. Μου λέει είμαι χαρούμενος, έχουμε πάρει το μετάλλιο. Λέω έχεις πάρει το χρυσό. Όχι, μου λέει το μετάλλιο, λέω πήρες το χρυσό, τελείωσε. Και βγήκα, δεν διαψεύτηκα. Γίνεται. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο! Ένας να κάτσει κάτω να χτυπάει συνέχεια. Η Χρυσή Άννα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη αθλήτρια μετά από 104 χρόνια που κατακτά 2 μετάλλια στη διοργάνωση. Τελευταίος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας το 1912 στη Στοκχόλμη. Παράλληλα, είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας μετά από 12 χρόνια, αφού τόσο στο Πεκίνο όσο και στο Λονδίνο η χώρα μας είχε περιοριστεί σε ασημένια και χάλκινα. Περήφανος γιατί μια Ελληνίδα που κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και χωρίς προπονητικά γήπεδα και τέτοια, σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, κατάφερε και φέρει ένα χρυσό. Πρέπει να τα βλέπει αυτά ο κόσμος και η πολιτεία μας βασικά, γιατί βλέπει ότι έχουμε ταλέντα, δεν έχουμε καταστάσεις. Πρέπει να φτιάξουμε καταστάσεις. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα και όχι μόνο σε αυτό το άθλημα και στο τένις, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, παντού. Χρειαζόμαστε παιδεία και εγκαταστάσεις, παιδιά, τίποτα παραπάνω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μακάρι να το πάει καλύτερα. Ωραία, μια χαρά. Εθνικά πάρα πολύ περήφανος. Είναι εξαιρετικά, εξαιρετικές ημέρες για να μπορεί να ζήσει κάποιος Έλληνας το 2016 στην Ελλάδα τέτοιες νίκες και χρυσά μετάλλια. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για την Ελλάδα να γίνονται αυτά τα πράγματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την ευχαριστούμε πολύ την κυρία. Πολύ χαρούμενος και νομίζω εγώ πώς πρέπει να αισθάνεται ο κάθε Έλληνας. Που είδε μια νέα κοπέλα να καταφέρει αυτό το πράγμα.